Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 30 Ιουλίου του 2024. Το φάγαμε και τον Ιούλιο. Ελπίζω ορισμένοι από εσάς να είστε σε διακοπές, να περνάτε καλά. Όσοι δεν είστε, να πάτε διακοπές, να πάμε δηλαδή, να βρούμε κανένα τριήμερο, τετραήμερο, να πάμε διακοπές. Θέλω να κάνω μια αναφορά πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων, την τελετή έναρξης. Καταρχάς, η Γαλλία αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια χώρα που θέλει να δείξει ότι είναι πολύ μπροστά από όλους μας, από όλες τις χώρες, αλλά ξέρετε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι δικοί τους. Θα έλεγα ότι δεν είναι και ελληνικοί. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας παγκόσμιος θεσμός. Δεν θα έπρεπε να τον σέβονται. Δηλαδή, τι καραγκιοζλίγια είναι αυτά που έκαναν. Για να φτάσουμε στο σημείο, ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις που δεν θέλω να σας τις πω τώρα. Μας εξευτελίζει όλους. Λέει, θα τηλεφωνήσω στον Πάπα, δήλωσε, για να του εκφράσω τη συμπάθειά μου για τα όσα υπέστη ο χριστιανισμός στην τελετή έναρξης. Είναι ντροπή για όλους μας, λέει αυτό. Ακούσατε τίποτα από εδώ εσείς, κανένα πολιτικό να λέει τίποτα? Αυτοί ντρέπονται να πούν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί στην Ευρώπη. Σου λέει, τι είναι αυτοί, οι Ταλιμπάν είναι ορθόδοξοι, άσε να το παίζουμε. Ντρέπονται τα δικά μας, μην πω τι. Και όλο χαμόγελα, χαχαχά, χουχουχού, εξευτελίζεται και η ανθρώπινη υπόσταση και ο χριστιανισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και κάνουν την πάπια. Εκτός από τον Ερντογάν και ο πρόεδρος του Ιράν. Προσέξτε τι είπε. Δηλαδή, γίναμε περίγελος των πάντων. Η αντίδραση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Ιμάμ Χαμενεΐ, στην προσβολή του Ιησού Χριστού και του μυστικού δείπνου στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρασκιού είναι η εξής, εισαγωγικά. Έχουμε κοινές θρησκευτικές πεπιθήσεις με τους χριστιανούς. Ο σεβασμός του Ιησού Χριστού είναι μια συγκεκριμένη πεποίθηση και μεταξύ των μουσουλμάνων. Αυτές οι προσβλητικές ενέργειες στον Ιησού Χριστό που έγιναν πρόσφατα είναι καταδικαστέες κατά τη γνώμη μας. Ο Ερντογάν είναι πιο σκληρός, πηγαίνει και στο θέμα των ΛΟΑΤΚΙ, λέει πράγματα τα οποία εντάξει καλύτερα να μην τα αναφέρουμε τώρα, απλά θέλω να σας πω ότι στο Κοράνι υπάρχει αναφορά και στον Ιησού Χριστό, απλά τον θεωρούν προφήτη και όχι, δεν πιστεύουν δηλαδή στον Τριαδικό Θεό, και επίσης πιστεύουν και στην Παναγία, την θεωρούν μητέρα του προφήτη Ιησού. Εν πάση περιπτώσει, καταντήσαμε εκεί οι μουσουλμάνοι να κάνουν διαβήματα επίσημα για την προσβολή της χριστιανοσύνης, και εδώ η δική μας, είδα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε σήμερα νομίζω, έκανε και αυτός μια δήλωση που καταδικάζει. Μας πρόλαβαν οι μουσουλμάνοι και κάτι σας είπα προχτές. Οι μουσουλμάνοι θεωρούν ότι η Δύση αυτοκαταστρέφεται. Οι δυτικές κοινωνίες αυτοκαταστρέφονται και θα πέσει η Ευρώπη σαν όριμο φρούτο στα χέρια αυτών. Για συναξιολογήστε όλα αυτά που συμβαίνουν με τις αντιδράσεις και του Ερντογάν και του Χαμενεΐ. Να δούμε τώρα τι είχαμε, δύο άλλα σχόλια που έχουν ένα ενδιαφέρον. Τρία σχόλια. Λοιπόν, ένας φίλος μας από την Κύπρο. Τώρα δεν θέλω να μείνω ανώνυμος. Εντάξει. Σίγμα Κάπα, εγώ λέω τα αρχικά. Στην εκπομπή σας 28 Ιουλίου 2024 εκφράσατε την σκέψη σας για μοχλό πίεσης από μεριάς Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι βαλβίδα από συμπίεση της κατάστασης που επικρατεί. Να σας θυμίσω, είπα το εξής, ότι πιθανόν υπάρχει ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να υπογράψουν μία συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για να παρακάμψουν το σκόπελο του βέτο της Τουρκίας για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Θα κάνουν τέτοια συμφωνία που κατά κάποιο τρόπο θα διασφαλίζεται
η Κυπριακή Δημοκρατία, δίνοντας πιθανόν βάση και άλλες διευκολύνσεις στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ κατάλαβαν την τεράστια σημασία που έχει η Κύπρος σε αυτά που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν τις επόμενες δεκαετίες στην περιοχή, ανεξαρτήτως το τι θα γίνει τώρα στη Μέση Ανατολή. Αυτή η περιοχή είναι τεράστια σημασία και γι' αυτό είχε πει εκείνο τον Εύερ ο υφυπουργός Απικιών όταν ζητούσε ο Παπάγος πριν πάει στον ΟΗΕ, ζητούσε από τους Άγγλους να φύγουν από το νησί και να γίνει χρήση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Και είπαν ποτέ. Και λένε ότι από δύο μέρη δεν θα φύγουν ποτέ στον κόσμο. Από την Κύπρο και από το Γιβραλτάρ. Έτσι νομίζουν. Εάν η Ελλάδα, ο ελληνισμός, κάνει εθνικό σχέδιο, θα φύγουν και θα κάνουν και ένα χορό. Τσάμικο, παρότι είναι Άγγλοι. Τέλος πάντων, αυτό είπα ότι μπορεί, δεν είπα βαλβίδα αποσυμπίωσης, είπα ότι πιθανόν να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό θα φέρει και μια ισορροπία στο νησί, ιδιαίτερα στις τάσεις και τα σχέδια που έχει η Τουρκία, να το αρπάξει όλο. Και είπα ότι η Κύπρος πρέπει να το διαχειριστεί σωστά αυτό, μην πάμε παρακαλετά, μπορούμε να ζητήσουμε πράγματα, να μάθουμε επιτέλους να ζητούμε. Δούνε και λαβήν λέγεται αυτή η διαδικασία. Λέει λοιπόν, καταρχάς αν δούμε το χάρτη και ποιες χώρες έχουν βάσεις, στο νησί είναι οι βρετανικές βάσεις από το ακροτήρι στην Λεμεσό, Δεκέλια και από τη Δεκέλια με ένα δρόμο όπου ενώνονται με τις βάσεις του Αγίου Νικολάου και Ραντάρ στο Τρόοδος. Μετά πάμε η Τουρδίκ στα βόρεια κατεχόμενα και η Ελδίκ, όλοι αυτοί είναι χώρες του ΝΑΤΟ. Εγώ μεγάλωσα στο χωριό Βρυσούλες κοντά στον Άγιο Νικόλαο και είναι αυτό που λέμε τέρμα Θεού αρχή Αλλάχ και το πατρικό μας μετά την προσφυγιά. Ο πατέρας μου πρόσφυγας από το δίπλα χωριό την Αχύρου είναι μέσα στις βρετανικές βάσεις και με τα χρόνια είδα να ερημώνουν μονοκατοικίες που είχαν για τους στρατιωτικούς, αλλά είδαμε το εξής. Σε εστιατόριο στο χωριό Βρυσούλες, θυμάμαι πριν 8-10 χρόνια, όπου είχε στρατιωτικούς από ΗΠΑ και γενικώς από τα πέντε μάτια και νοτιοαφρικανούς λευκούς και έτσι οι Βρετανοί πουλάνε εξυπηρέτηση στους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ. Ο ιθαγενής χριστιανός ή μουσουλμάνος δεν έχει λόγο για ό,τι γίνεται στην περιοχή. Ο μόνος τρόπος για να γυρίσει το παιχνίδι είναι να φύγουν οι Βρετανοί από την Κύπρο, το είπα πριν από λίγο, κάνω για ένα χορό, αλλά θέλει σχέδιο. Και να φανεί η αναξιοπιστία της Τουρκίας ώστε να λάμω το μήνυμα μέχρι να γίνει αυτό, ποτέ όσο υπάρχει ελληνικό κατεστημένο που ξεπλένει την Τουρκία κάθε μέρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της σκέψης μου και αν θέλετε το συζητάμε. Τώρα, αυτά δεν είναι συζητήσεις εύκολες. Είπα ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρώτα πρέπει να το ορίσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα ξεκινάει από τη Βρετανία. Με τη Βρετανία στο νησί λύση αποδεκτή για τον ελληνισμό δεν υπάρχει. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Και άλλη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένας άλλος ο οποίος γράφει, το κωδική του ονομασία είναι Donk Hederko 6607. Έχετε κανένα χωράφι στα εψίπεδα του Γκολάν, κύριε Σάβα? Γιατί είστε αντισημίτης, ίσως γιατί ηρεμείτε στη Γερμανία που βέβαια έχουμε κοινά συμφέροντα. Είναι τα ίδια κατεχόμενα στην Κύπρο και στον Γκολάν? Έχετε στοιχεία? Καταρχάς είναι και λίγο ασυνάρτητο το σχόλιο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος πραγματικά, έχει τη συμπάθειά μου τώρα, τι να πω. Αλλά προσέξτε, όταν πεις κάτι που είναι διαφορετικό από αυτό που έχουν βάλει στο μυαλό οι προπαγάνδες, λέει αντισημίτης. Γιατί το Γκολάν μέχρι το 1967 ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, της Συρίας δηλαδή, και κατοικείται αποκλειστικά από Άραβες. Το πήραν το 1967 και είναι κατεχόμενο. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν αναγνωρίσει, το προσάρτησαν μάλιστα. Δηλαδή είναι χειρότερο από τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Και λέω εγώ, όταν εμείς, αν έχουμε πολιτική καταδίκηση των κατεχομένων, αν έχουμε πολιτική καταδίκηση των κατεχομένων, όπως δεν πρέπει να δεχθούμε το Κωσυφοπαίδιο, που είναι μέρος της Σερβικής Δημοκρατίας και
δεν πρέπει να τα αναγνωρίσουμε γιατί δημιουργούμε προηγούμενα για τα κατεχόμενα, όπως δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε την Κρυμαία και τα κατεχόμενα από τους Ρώσους εδάφη, έτσι δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα υψώματα του Γκολάν, διότι έτσι τορπιλίζουμε την πολιτική μας για τα κατεχόμενα στην Τουρκία. Που επαναλαμβάνω, η κατάσταση με τα υψώματα του Γκολάν είναι χειρότερη από ότι, γιατί η Τουρκία δεν τα έχει προσαρτήσει ακόμα τουλάχιστον τα κατεχόμενα. Πού είναι το πρόβλημά σου? Τι θα πει αντισημίτης? Ακούστε για να τα ξεκαθαρίζουμε, δεν υπάρχει τίποτα αντί. Πιστεύω ότι έχουμε γνώση και προσπαθούμε να την εμπλουτίσουμε κάθε μέρα και με βάση αυτή οι θέσεις που παίρνουμε είναι μόνο για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό δεν είναι αντί. Αν δηλαδή μια θέση που παίρνουμε δεν δυσαρεστεί το Ισραήλ, τι είμαστε, αντισημίτες είμαστε? Αυτά είναι μυαλά προσκυνημένων ανθρώπων. Δεν προσκυνάμε ποτέ πουθενά και σε κανέναν. Είμαστε απροσκύνητοι, επαναλαμβάνω, με βάση τη γνώση, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση για να πάρουμε θέσεις που εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Όπου και όποτε και σε όποιο θέμα ταυτίζονται τα συμφέροντά μας με το Ισραήλ, είμαστε με το Ισραήλ. Όπου δεν ταυτίζονται, όπως για παράδειγμα στα υψίπεδα του Γκολάν, στα κατεχόμενα, δεν είμαστε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να είμαστε για να υποθηκεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα? Αλλά προσέξτε, προσκυνημένα μυαλά και χαμένες ψυχές, θύματα της προπαγάνδας, αν δεν είναι τρολ από τα γνωστά συστήματα. Και αν υπάρχουν κάποιοι από ορισμένες πρεσβείες που δυσαρεστούνται, τι να κάνουμε παιδιά? Έτσι είμαστε και έτσι θα παραμείνουμε. Εντάξει. Και είπα κάτι χθες, δεν είναι το ίδιο η βόμβα που έπεσε στα παιδιά στα κατεχόμενα, στο κατεχόμενο Γκολάν, με τα παιδιά που σκοτώνει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα. Δεν είπα ποιο είναι χειρότερο και ποιο όχι. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικές επιχειρήσεις. Η Χεζμπολάχ για λόγους αλληλεγγύης στη Γάζα χτυπάει, το Ισραήλ χτυπάει στη Γάζα επειδή επικαλείται την επίθεση της 7ης. Είναι διαφορετικής τάξης ζητήματα. Δεν λέω ότι είναι το ένα είναι κακό και το άλλο λιγότερο κακό. Άμα σκοτώνονται άμαχοι, ιδιαίτερα παιδιά, κακό είναι. Κάκιστο. Κάκιστο. Είπα όμως ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις τον Γκολάν με τη Γάζα. Πάμε τώρα στο γεγονός, στα γεγονότα της Κάσου. Ένας φίλος από τη Ρόδο λέει, παρακαλώ πολύ μην δημοσιοποιείτε το επίθετό μου. Γιώργος, άρα δεν λέμε τίποτα. Λέει, κύριε Καλλιτερίδη, καλησπέρα. Παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνετε. Από εσάς και μερικά άλλα περιφερειακά μέσα μπορούμε να μαθαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είμαι κάτοικος ενός νησιού του Αιγαίου, τη Ρόδο, της Ρόδου, και αυτό με κάνει να είμαι πιο ευαίσθητος στα εθνικά θέματα. Σχετικά με τα πρόσφατα που έχουν συμβεί, θεωρώ ότι το επεισόδιο της Κάσου είναι έχει πολύ πιο σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας από ότι εκείνο των ημείων. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί κάναμε την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ με όλα τα αρνητικά της, αφού δεν είχαμε σκοπό να την υπερασπιστούμε στην πράξη. Το ίδιο έγινε και με τα θαλάσσια πάρκα. Προχώρησαν στην εξαγγελία και μετά από την παρέμβαση των Τούρκων υποχώρησαν. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η κυβέρνηση προχωρά κατά διαστήματα σε διάφορες ενέργειες χωρίς να έχουν προβλέψει πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και να έχουν σχεδιάσει πώς να τις διαχειριστούν. Γιώργο, μπορεί να τις έχουν προβλέψει και να τις κάνουν επίτηδες για να πάνε μετά σε καθεστώς συνδιαχείρισης. Βάλ το και αυτό στο μυαλό σου. Δεν είναι και τόσο αφελής, άλλωστε μας το λένε κάθε τρεις και λίγο. Δεν είμαστε αφελείς. Σκέψου και να ήταν. Πάμε. Στην περίπτωση μάλιστα της Κάσου, ήταν βέβαιο ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Εάν δεν μπορούν λοιπόν να χειριστούν σοβαρές κρίσεις που ενδεχομένως προκύπτουν, ας παραιτηθούν. Τι περιμένουν να γίνει πρώτα?
κουρέλει η χώρα ή να δημιουργηθεί μια νέα εθνική τραγωδία και μετά να τα μαζέψουν και να φύγουν στο εξωτερικό. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε οι Έλληνες να τους ζητάμε να παραιτηθούν. Αυτό δεν γίνεται, Γιώργη, με τα υφιστάμενα. Γίνεται με το βιβλίο του Σταύρου Δημοκρατία, το πολύτιμο που περιμέναμε. Υπάρχει μια πρόταση, ένα σύνταγμα μέσα που προτείνει. Στο σύνταγμα αυτό υπάρχει άρθρο που μιλάει για λογοδοσία, που μπορούν οι πολίτες που εκλέγουν ένα βουλευτή να ανακαλέσουν την βουλευτική του ιδιότητα ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της τετραετίας. Τι είναι αυτό το κόλπο τώρα? Ψηφίζουμε πάλι με σημεδαμένη τράπολα μια στα 4 χρόνια, τους δίνουμε λευκή επιταγή και κάνουν ό,τι θέλουν? Τέλος πάντων, πάμε λίγο. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι πρωτοφανή και όσο πάει μας βρόχνουν πιο βαθιά στο βάλτο και στα εθνικά θέματα, αλλά και στα οικονομικά και στα κοινωνικά. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι από τότε που δημιουργήθηκε το Συμμετέχω, γεννήθηκε μία ελπίδα μέσα μου ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια κάποιους από εσάς που είστε μέσα στο κίνημα και πιστεύω ότι είστε ειλικρινείς και πατριώτες που πονάτε για τη χώρα μας. Έχω εγγραφεί ως μέλος πολύ γρήγορα, χωρίς δισταγμό. Έχω την πεποίθηση όμως ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότερες κινήσεις, έτσι ώστε να γίνεται γνωστό το κίνημα όλο και περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Παρεμπιπτόντως, χθες ως κίνημα, ο κύριος Αϊφαντής έκανε μια παρέμβαση για τα γεγονότα της Κάσο, το έχουμε στο κανάλι μας. Μήπως πρέπει να ενσωματωθούν στο κίνημα και κάποιοι νέοι άνθρωποι που θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις μικρότερες ηλικίες? Άριστη η επισήμανση. Μήπως πρέπει να βγαίνουν ανακοινώσεις από το Συμμετέχω για τα σοβαρά θέματα που συμβαίνουν στη χώρα μας, για παράδειγμα Κάσος, που με κάποιο τρόπο θα γίνονται γνωστές σε περισσότερους συμπολίτες μας? Συγγνώμη για τις αυθόρμητες και αφιλτράριστες σκέψεις μου, που όμως τις εκθέτω όχι για να κάνω κριτική, αλλά ως τροφή για συζήτηση. Και κριτική να κάνεις, δεν κατάλαβα. Τι είμαστε στο αμπειρόβλητο? Πιστεύω ότι με το συγκεκριμένο κίνημα μπορεί να προκύψει κάτι καλό για τον τόπο και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, η ποιότητα των επιχειρημάτων και του τρόπου που σκέφτεται ο Γιώργος από τη Ρόδο δείχνει πόσο σημαντικό είναι ένας πολίτης να είναι ενημερωμένος. Είναι ενημερωμένος άριστα από ό,τι βλέπω. Άρα, αν ήταν όλοι οι πολίτες έτσι, ο Γιώργος μπορεί να είναι πιο ενημερωμένος και από τους βουλευτές, έτσι. Δεν θα ήταν τόσο εύκολο το έργο τους να μας δουλεύουν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ακούστε, ο Κασελάκης έκανε ένα μήνυμα στο X. Ο ελληνικός λαός δικαιούται μία ξεκάθαρη απάντηση από την κυβέρνησή του. Είχε συζήτηση ο Υπέξ Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του για να δοθεί και από μεριάς τους άδεια έρευνα στο ιταλικό πλοίο, Ναύτεξ δηλαδή. Αν συζήτησε ο Γεραπετρίτης με τους Τούρκους να εκδώσουν την Ναύτεξ για να είναι μία σου και μία μου. Για ποιο λόγο η Τουρκία ευχαρίστησε την Ελλάδα και την Ιταλία για τη συνεργασία? Ισχύει ότι δεν έχει ακυρωθεί η Ναύτεξ της Τουρκίας, δηλαδή ότι δεν έχουμε εκδώσει αντιναύτεξ, που ισχυρίζεται ότι η ΑΟΣ της Ελλάδας σε συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα της Τουρκίας? Λοιπόν, το έχει κάνει στο X. Μπείτε μέσα να διαβάσετε πώς το επιτίθενται τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Με τι ύβρις. Με τι ύβρις. Που εγώ, όταν θεωρούσα σωστό, σας είπα την άποψή μου για τον Κασελάκη. Αλλά μπείτε να δείτε. Επίσης, σε ένα άλλο μέσο, τώρα δεν θέλω να... υπάρχει ένα υπόγραφο άρθρο που επιτίθεται στον Κασελάκη. Επειδή έκανε αυτή την αναφορά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θέσει ένα θέμα. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς θα μάθουμε τι έγινε? Ξέρετε πώς θα έπρεπε να μάθουμε? Αν λειτουργούσε η Βουλή, είδατε τι την κάνανε της μυστικής υπηρεσίας στην Αμερική οι βουλευτές. Ούτε 24 ώρες άντεξε. Την εκπαραθύρωσαν. Εδώ λοιπόν δεν έπρεπε να συγκληθεί η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας να καλέσουν? Ο Γεραπετρίτης μπορεί να τους έκανε τρίπλες. Τον Αδμιέ. Έλα εδώ, Αδμιέ. Φέρε μας τη σύμβαση που έκανες με το ιταλικό πλοίο. Τι αναφέρει μέσα για την έκδοση Ναύτεξ? Του είχες αφήσει περιθώριο να ζητήσει έκδοση Ναύτεξ από την Τουρκία? Αν του είχες αφήσει περιθώριο, έχεις κάνει ποινικό αδίκημα
Για παιδιά, φέρτε λίγο τις, τα βραχιολάκια. Εντάξει, μην τα βάζετε πίσω, μπροστά. Βραχιολάκια μέσα. Ποιος σου είπε να κάνεις τέτοια σύμβαση? Δεν ξέρω, αυτές οι συμβάσεις πρέπει να ελέγχονται και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεύτερον, τον κυβερνήτη του Ιταλικού πλοίου. Έλα εδώ, όπου κι αν είναι. Έλα εδώ. Τι έκανες εκείνο το βράδυ? Ποιος γνωστοποίησε συντεταγμένες στους Τούρκους? Πώς σου, τι χαρτί υπέγραψες? Σου δώσαμε τέτοια δυνατότητα? Αν δεν σου δώσαμε τέτοια δυνατότητα, από πού πήρες εντολές? Και να δούμε τι συνέβη. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Επειδή μας λέει ο Γεραπετρίτης υπάρχει παραπληροφόρηση, εμείς θα το χάψουμε, θα το ρουφήξουμε? Δεν πρέπει να μάθουμε τι συνέβη? Και συγγνώμη, τα κόμματα τι κάνουν? Το έκανε αυτό ο Κασελάκης και καθάρισε? Γιατί δεν συγκαλούν εκτάκτως την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας? Τι βιάζουν να πάνε για μπάνια? Για το θέμα έχει ένα άρθρο ο Νίκος Μελέτης. Δεν γίνεται, πρέπει να το πούμε. Στο Liberal. Το επεισόδιο της Κάσου με το ιταλικό πλοίο Λεβόλι Ρελούμε ανέδειξε ότι όχι μόνο οι διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας παραμένουν ζωντανές, αλλά ότι η Άγκυρα, με αφορμή τα μεγάλα και σημαντικά έργα πόντισης καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και να θέσει υποπεριορισμούς στην άσκηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι μόνο στη δυνητική υφαλοκρηπίδα, αλλά και σε αυτήν ακόμα την οριοθετημένη ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η κρίση νότια της Κάσου αποφεύθηκε με ένα εφεύρημα, το λέει σε εισαγωγικά, για να μην μπει με μια υποχώρηση, το οποίο κάθε άλλο παρά αθώο είναι. Εφεύρημα σε εισαγωγικά δεν είναι αθώο. Τι είναι, κύριε Μελέτη? Είναι υποχώρηση. Γιατί δεν το λες? Όταν το ιταλικό πλοίο βρήκε απέναντί του τα τουρκικά πολεμικά πλοία που εμπόδιζαν τις έρευνές του σε μικρή περιοχή εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων και εντός της οριοθετημένης ΑΟΣ, και αφού η Τουρκία είχε προειδοποιήσει με έκδοση Ναύτεξ ότι η περιοχή ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα βάσει του τουρκολιβικού μνημονίου, υποχρεώθηκε το ιταλικό πλοίο σε γνωστοποίηση των συντεταγμένων των ερευνών του προς τις τουρκικές αρχές ώστε να εκδώσουν Ναύτεξ στις 23:44 το βράδυ της Τρίτης, που ανέφερε επίσης την περιοχή ως τουρκική υφαλοκρηπίδα. Το πλοίο γνωστοποίησε συντεταγμένες. Ποιος υποχρεώθηκε, λέει? Ποιος το υποχρέωσε? Δεν μπορεί να το υποχρεώσει η Τουρκία, η Ελλάδα? Γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το βρίσκει η Βουλή? Η Ναύτεξ που εξέδωσαν στις 23:44 ανέφερε την περιοχή ως τουρκική υφαλοκρηπίδα και το πλοίο να πραγματοποιήσει έρευνες ακόμα 2 ώρες στην περιοχή αυτή πριν επιστρέψει στο Ηράκλειο. Χωρίς βεβαίως να επιχειρήσει να προσεγγίσει και το τελικό σημείο των προγραμματισμένων ερευνών. Άρα δεν τελείωσε την αποστολή του. Νομικά δεν υφίσταται θέμα τυπικής αδείας, ειδικά για έρευνες σε διεθνή ύδατα, καθώς η έκδοση Ναύτεξ γίνεται με γνωστοποίηση στον αρμόδιο σταθμό του παράκτιου κράτους. Η έκδοση Ναύτεξ γίνεται με γνωστοποίηση. Ποιος το γνωστοποίησε λοιπόν την Ναύτεξ, να εκδώσει Ναύτεξ? Και στην περίπτωση του ιταλικού πλοίου, η γνωστοποίηση αυτή έγινε εκτός των ελληνικών αρχών και προς τις τουρκικές αρχές για τη συγκεκριμένη περιοχή, αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητά του. Ποιος έδωσε στο πλοίο την άδεια? Δεν υπέγραψε μία σύμβαση με την ΑΔΜΙΕ? Του έδινε το δικαίωμα να ζητάει από τους Τούρκους, αφού ήταν σε ελληνικής αρμοδιότητας? Τι έγινε εκεί πέρα? Ο Γεραπετρίτης από το Βήμα της Βουλής επανέλαβε ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί άδεια, ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή της Κάσου και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατόν. Προσέξτε, ουδέποτε ζητήθηκε από εμάς. Το πλοίο ζήτησε? Ζήτησε, από ό,τι λέει ο Μελέτης. Ποιος το έδωσε άδεια να ζητήσει? Άρα τι παραμύθια μας λέτε? Στρεψοδικίες, έτσι. Τις τελευταίες 3 μέρες, τέλος πάντων, μας λέει και για κάτι άλλο, για όσα συνέβησαν νοτίως της Κρήτης, από άλλα 2 πλοία. Και λέει,
καθώς οι εργασίες που δεν αφορούν μόνο το πολύ σημαντικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, αλλά και την πόντιση καλωδίων, τηλεπικοινωνιών και μελλοντικά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και το σχεδίο στο πλαίσιο του ΙΜΕΚ, όταν το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή, είναι προφανές ότι θα αναδεικνύονται διαρκώς τα προβλήματα που δημιουργούν οι τουρκικές διεκδικήσεις βάρος της χώρας μας. Γιατί όλα αυτά τα σημαντικά και στρατηγικής σημασίας έργα διέρχονται από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που υπάρχει η μη οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα και το δυνητικό δικαίωμα των νησιών σε χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων και συγχρόνως η μονομερής και αυθαίρετη διακήρυξη ΑΟΣ από την Τουρκία, η οποία επικαλύπτει όλη την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον. Η τακτική της Τουρκίας πλέον είναι, εάν δεν μπορεί να ακυρώσει την έμπρακτη αποδοχή της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΣ και της δυνητικής υφαλοκρηπίδας της, τότε να επιτύχει έναν τρόπο γκριζαρίσματος μέσω ενός είδους συνδιαχείρισης, νομιμοποιώντας έτσι τις δικές της διεκδικήσεις, όπως έγινε στην Κάσο. Είναι προφανές ότι όπως προέβλεπε η διακήρυξη των Αθηνών, οι δύο πλευρές διατηρούν πλήρως τις νομικές τους θέσεις. Τι την υπογράψαμε τότε? Άρα δεχθήκαμε ότι υπάρχει, ότι δεχόμαστε ότι διατηρεί η Τουρκία τις θέσεις της στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αφού το δεχθήκαμε ότι τις διατηρεί, γιατί εκδώσαμε εκεί ναύτεξ για να πάει το πλοίο? Αφού το δεχθήκαμε στο τουρκολιβικό, στην διακήρυξη των Αθηνών, γιατί εκδώσαμε εκεί? Για να δώσουμε την ευκαιρία, γι' αυτό είπα, αγαπητέ Γιώργο, από τη Ρόδο. Μπορεί να μην ήταν και τόσο αθώο το ό,τι συνέβη εκεί. Να ήταν προσυνεννοημένο και προσυνεννοημένη και η ρύθμιση για την οποία μας ευχαρίστησαν. Όμως η παγιοποίηση αυτής της τακτικής, η οποία πρακτικά δεν ακυρώνεται από την Ελλάδα με αντινάβτεξ, παράδειγμα, όπως κάνει η Κύπρος με την έκδοση αντινάβτεξ, που δηλώνουν ότι οι τουρκικές ναύτεξ που βαφτίζουν την Κυπριακή ως τουρκική είναι άκυρες. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί δεσμευτήκαμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Άρα η παγιοποίηση αυτής της πρακτικής δημιουργούν ένα αρνητικό προηγούμενο, το οποίο πιθανότητα θα τεθεί όταν έρθει η ώρα, τόσο σε διμερείς διαπραγματεύσεις, όσο και σε ένα διεθνές δικαστήριο. Θα πούνε, ορίστε, τότε η Ελλάδα δεν εξέδωσε αντινάβτεξ όταν εμείς εκδώσαμε ναύτεξ στην περιοχή της Κάσου, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Άρα έχουμε και εμείς δικαιώματα, μας τα αναγνώρισε η Ελλάδα αφού δεν ακύρωσε. Αυτή η νέα κατάσταση επιβάλλει επανασχεδιασμό της ελληνικής αντίδρασης, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Πολύ περισσότερο μάλιστα, εάν διαπιστωθεί ότι η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα πριν από την έναρξη των πολιτικών διαβουλεύσεων υπό τη μορφή διερευνητικών συζητήσεων για το μείζον θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Τώρα ελπίζω να έχετε καταλάβει τι έγινε. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο, στην Βόρειο Ήπειρο. Όπως είναι γνωστό, στις 4 Αυγούστου έχουμε τις εκλογές για να εκλεγεί δήμαρχος. Έκλεψαν τη δημαρχία οι Αλβανοί, δεν την έδωσαν στον Μπελέρη, με τρόπους που είναι διαβλητοί, μπάζουν από παντού, από χίλιες μεριές, τον έκλεισαν φυλακή, ακόμα είναι φυλακή, το αίτημά του για αποφυλάκηση αναβλήθηκε. Γιατί? Για να μην βγει, να μην πάει στην Χιμάρα, γιατί συσπυρώνει κόσμο και επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Τον κρατάνε μέσα. Λοιπόν, έβαλε το Σοσιαλιστικό Κόμμα έναν Έλληνα από τη Δρόπολη, ο οποίος όμως έχει παρελθόν το οποίο καταγγέλει η Ομόνοια, το κόμμα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Έβγαλε μια ανακοίνωση η Ομόνοια λοιπόν και λέει: λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του πρώην κοινοτάρχη Βράνισσας για εξαφάνιση της ελληνικής γλώσσας από το Δήμο Χιμάρας μετά τη νίκη του Τάβου, δηλαδή αφού νικήσει λέει θα εξαφανιστεί η γλώσσα, την ίδια μέρα που ο Τάβος έκανε τη δική του διευκρινιστική δήλωση, υποτίθεται, δείτε παρακάτω, ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Βουλνέτ Σινάη έκανε μια δήλωση ακόμα πιο ακραία και πιο προσβλητική για την ελληνική μειονότητα. Ο βουλευτής μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν μπορεί στη Λαμπουριά
να πάρει ψήφους μια οργάνωση σοβινιστική, εθνικιστική και τρομοκρατική, εννοώντας την Ομόνια, την οργάνωση που πάνω από τρεις δεκαετίες με συνέπεια και ευλάβεια εκπροσωπεί τους Έλληνες της Αλβανίας. Ο κύριος Σινάη είναι ο ίδιος βουλευτής που παραμονές των δημοτικών εκλογών του 2023, τότε που εκλέχθηκε ο Μπελέρης, παρανόμως είχε ανοίξει γραφείο στη Χιμάρα, που υποσχόταν στους ψηφοφόρους εγγραφή των οικοπαίδων και των σπιτιών τους στο υποθετικό φυλακείο, διότι τους έχουν στον αέρα για να τους εκβιάζουν. Και τότε είχε πει ότι δεν μπορεί να πάει καμία ψήφο στην Ομόνια, όχι όμως με το πρόσφατο απαράδεκτο επιχείρημα, απλά τότε παρακαλούσε τους ψηφοφόρους να μην ψηφίσουν την Ομόνια, γιατί δεν είχε πώς να δικαιολογηθεί στο ράμα. Τι θα πω εάν ψηφίσετε την Ομόνια? Από αυτές τις δύο δηλώσεις φαίνεται ξεκάθαρα η αγωνία των δύο στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος να κερδίσουν με οποιονδήποτε τρόπο τις εκλογές στην Κιμάρα, δηλαδή με τον Τάβο. Το ερώτημα είναι ένα. Γιατί το 2023 στις δηλώσεις τους ήταν πολύ πιο προσεκτική από τη σήμερα? Η απάντηση είναι ότι ο υποψήφιος Γκόρος του 2023, αν και δεν δήλωνε την ελληνική του καταγωγή, είχε δώσει ξεκάθαρες εντολές στους συνεργάτες και υποστηρικτές του να είναι προσεκτικοί και να μην προσβάλλουν τους Έλληνες ψηφοφόρους του Δήμου, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν κάνει σήμερα ο Έλληνας σε εισαγωγικά Τάβος. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ακριβώς το πρόβλημα, τη διφορούμενη πολιτική στάση του υποψηφίου του Ράμα σήμερα, κάνοντας τον φανατικό Έλληνα στους Έλληνες και τον Αλβανό στους Αλβανούς. Εμένα με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη δήλωση αποστασιοποίηση του Τάβου από τις δηλώσεις που είπαν ότι θα πάψει να υπάρχει ελληνική γλώσσα την επόμενη των εκλογών, παρατηρεί τα εξής. Η δήλωση γράφτηκε στα αλβανικά και μεταφράστηκε μέσω Google Translator στα ελληνικά. Η διευκρινιστική δήλωση τα αφήνει όλα αδιευκρίνιστα. Χαρακτηριστικά αναφέρει: εγώ είμαι αυτός που είμαι, δεν λέω ότι είμαι Έλληνας, και οι χυμαριώτες μιλούν τη γλώσσα τους, δεν λέει τα ελληνικά. Καταλάβατε, έτσι? Κατανοούμε απόλυτα τη δυσκολία του κυρίου Τάβου να δικαιολογήσει την επί 13 χρόνια απαράδεκτη και τραγική σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση του κόμματος που αποφάσισε να εκπροσωπήσει και να ξεπλένει στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε να εξαπατήσει τους κατοίκους της Χιμάρας, Έλληνες και Αλβανούς. Κύριε εκπρόσωπε των κλεφτών της περιουσίας της Χιμάρας, των καταχραστών της δημόσιας περιουσίας, αυτών που διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα και τους φόρους των πολιτών της Χιμάρας, σταματήστε επιτέλους να γίνεστε και εκπρόσωπος των πιο σκοτεινών και εθνικιστικών κύκλων στην Αλβανία που θέλουν να εξαλείψουν τον ελληνισμό από τη Χιμάρα. Στο σημερινό Δήμο Χιμάρας ζουν με απόλυτη αρμονία δύο κοινότητες, Έλληνες και Αλβανοί. Οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων είναι καλές, έχουν σφυρατηθεί εδώ και αιώνες και δεν χρειάζονται κανέναν ξένο να τις ομαλοποιήσει. Οπότε μην κάνετε τον αυτόκλητο προστάτη αυτών των σχέσεων. Παραιτηθείτε όσο είναι καιρός. Το λένε ξένο ότι δεν είναι χυμαριώτης, είναι επιδρόπολη. Η Χιμάρα δεν χρειάζεται διαμεσολαβητή, αλλά δήμαρχο, για να κάνει δουλειά και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που υπερψηφίστηκε το 2023, του Μπελέρη δηλαδή. Χρειάζεται μια καινούργια ομάδα και όχι αυτούς που την έκλεβαν και την προσέβαλαν ασυστόλως πάνω από μια δεκαετία. Επειδή επικαλείστε την εμπειρία σας στην πολιτική, πείτε μας ποια ακριβώς είναι η μεγάλη επιτυχία, τι έχετε καταφέρει στη Δερόπολη. Είναι ή δεν είναι η περιοχή που έχετε εκλεγεί επανειλημμένα βουλευτής η πιο εγκαταλελειμμένη αλλά και φτωχότερη περιοχή της Αλβανίας? Είναι αλήθεια ότι έχετε εκλεγεί βουλευτές αρκετές θητείες, αλλά πάντα ως υποψήφιος με την κυβέρνηση ή σε συμμαχία με το κράτος? Τη μόνη φορά που ήσασταν υποψήφιος με την αντιπολίτευση, χάσατε και καταγγείλατε τους σημερινούς συμμάχους σας ότι έκλεψαν τις ψήφους σας. Αυτοί που σας έχρισαν υποψήφιο στο Δήμο Χιμάρας το έκαναν για το ένα και μοναδικό σας προσόν. Είστε διαχρονικά ο μεγαλύτερος διασπαστής και υπονομευτής του ελληνισμού της Αλβανίας από όλους τους πολιτικούς της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Οι όψιμοι στενοί σας συνεργάτες θέλουν να το κρύψουν και η χαρά δεν τους αφήνει. Δεν γνωρίζετε τη Χιμάρα και φαίνεται ξεκάθαρα από τα λεγόμενά σας που κάνετε λόγο για κάποια γλώσσα και ότι οι χιμαριώτες είναι αυτοί που είναι. Μέχρι να τη μάθετε θα έχει λήξει η θητεία. Αν την ξέρατε, θα γνωρίζατε ότι το μεγάλο μέρος των πολιτών του Δήμου της Χιμάρας είναι Έλληνας και η γλώσσα τους είναι ελληνική. Άγιοι 40, 29 Ιουλίου του 2024. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Για σήμερα έχουμε μόνο δύο ζητήματα. Το ένα είναι το σχέδιο Εστία
και το άλλο είναι η απάντηση που εκμέευσε ο Κώστας Μαυρίδης, ο Ευρωβουλευτής, από την Ήβα Γιώχανσον για το θέμα των Σύρων προσφύγων. Να πάμε λοιπόν για, για το σχέδιο εστία, είπαμε. Για άλλη μια φορά, δυστυχώς λέω εγώ, επειδή υπάρχει πιθανότητα, θα δούμε παρακάτω, να χρειαστεί να μετακινηθούν χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη. Και επειδή, για παράδειγμα, από το Λίβανο, από τη Βηρυτό, πλέον δεν υπάρχουν αεροπλάνα, η οποιαδήποτε εκένωση αυτών των πληθυσμών και μετακινήσεις τους θα γίνουν με πλοία στην Κύπρο και από την Κύπρο με αεροπλάνα στους τόπους προορισμού τους. Το έχει ξανακάνει η Κύπρος και το 2006 και άλλες φορές, έχει παίξει το ρόλο της και έχει και την τεχνογνωσία και την πολιτική βούληση και το έτοιμο σχέδιο που είπαμε, έτσι. Γι' αυτό είχαμε δήλωση σήμερα του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει είμαστε έτοιμοι. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος και της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρέπει να είμαστε χώρες ειρηνοποιές, ιερές χώρες, να μην τολμάει κανείς να απλώσει χέρι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ακριβώς επειδή θα έχουμε αποδείξει με την πολιτική μας ότι είμαστε ιερές χώρες. Και δεν το λέω στην τύχη, τώρα μην... Ένα είναι λοιπόν αυτό, έτοιμα τα αδέρφια μας στην Κύπρο να παίξουν αυτό το ρόλο και αφήστε τον Ερντογάν να ψάχνει ηγεμονικούς ρόλους στην περιοχή, παίξτε αυτό το ρόλο της ειρήνης. Και το άλλο είναι ότι η Ήβα Γιώχανσον, απαντώντας σε ερώτηση του Κώστα Μαυρίδη, είναι ευρωβουλευτής του ΔΥΚΟ της Κύπρου, λέει ότι υπό προϋποθέσεις θα υπάρχουν οικειοθελείς επιστροφές Σύρων αιτητών ή ακόμα και κατόχων ασύλου στην Συρία. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν αναφέρει αμφίδρομες μετακινήσεις ορισμένων Σύρων ετούντων και γι' αυτό κατά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου οι περιστάσεις αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη υπό την προϋπόθεση ότι οι ετούντες ενημερώνονται δεόντως και ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμά τους για πραγματική προσφυγή. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η άποψή μου. Βλέπω λοιπόν ότι βάζουν νερό στο κρασί τους. Η άποψή μου είναι ότι το προσφυγικό στην Συρία μπορεί να λυθεί ως εξής. Να παραμερίσουν σχεδιασμούς άλλους έξω από την Ευρώπη, τη ΟΑΣΜΗ για παράδειγμα, η Ευρώπη να έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση της Συρίας και να ζητήσει εγγυήσεις, εφόσον το δεχθεί η Συρία, να εγκατασταθεί επιτροπή, παρατηρητήριο στη Δαμασκό και να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της επιστροφής προσφύγων από την Ευρώπη και από την Τουρκία στα σπίτια τους, να δίνει ένα ποσό αντί να τα δίνουν στην Τουρκία να τα τρώει ο Ερντογάν και η κλίκα του ή αλλού οπουδήποτε, να τα δίνει η Επιτροπή απευθείας στους δικαιούχους ή σε εταιρείες που θα φτιάξουν τα σπίτια τους για να μπορούν να ζήσουν πλέον στην πατρίδα τους υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν το θέμα της ασφάλειάς τους δέσμευση από την κυβέρνηση της Συρίας. Αυτή είναι η λύση. Κατά τα άλλα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, εκπορνεύονται αγοράκια και κοριτσάκια σε αυτή τη διεφθαρμένη Ευρώπη και όπου αλλού και οι περισσότεροι ζουν μια ζωή ως πρόσφυγες και πρόσφυγα σημαίνει δυστυχία. Να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους, όσοι θέλουν φυσικά, αφού εξασφαλίσουμε ότι δεν θα τους πειράξει το κράτος και οι υπηρεσίες του Άσαντ και ότι θα έχουν ένα επίπεδο ζωής χρηματοδοτώντας την επιστροφή τους και τα σπίτια τους. Πολύ γρήγορα, γιατί φεύγει ο χρόνος, η δήλωση του Ναμίκταν, πρώην πρέσβης επιτιμής, βουλευτής τώρα στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κεμαλικό, και σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου, δήλωσε στη Βουλή ότι είναι ένα παραμύθι η γαλάζια πατρίδα. Γίνεται, να μην πω τώρα τι, το κυγκλίδωμα που λέμε στη Βουλή, συνεχίζονται. Ο Ακάρ κόντεψε να πάθει αποπληξία από το βήμα της Βουλής, τον κοντράρισαν εκεί, είπε ότι είναι το Μισάκι Μίλι. Μισάκι Μίλι είναι ο εθνικός όρκος της Τουρκίας, είναι η τελευταία
συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της Οθωμανικής στην Κωνσταντινούπολη πριν αυτοδιαλυθεί για να δημιουργηθεί μετά η Τουρκική Εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. Στην τελευταία λοιπόν έκαναν τον Εθνικό Όρκο, που εκεί ορίζονται τα σύνορα που θα πρέπει να έχει η Τουρκία μετά, αφού είχε ιτηθεί το 20, το Γενάρη, το Φλεβάρι του 20 έκανε αυτόν τον όρκο, μετά τη συμφωνία που θα έκανε με τους Δυτικούς. Τώρα λέει, αυτός είναι ο νέος εθνικός όρκος για τα σύνορα στη θάλασσα, λέει ο Ακάρ. Προσέξτε. Η γαλάζια πατρίδα προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας κάτω και πάνω από τις θάλασσές μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, της υφαλοκρηπίδας, των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή, είναι το εθνικό μας σύμφωνο για τις θάλασσες, το Μισάκι Μίλι δηλαδή. Με τα 12.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και τα 462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης, η γαλάζια πατρίδα είναι μια ξεκάθαρη πραγματικότητα, όχι ένα παραμύθι. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα σκάφη και τα πλοία και το αεροπλανοφόρο που έχουμε και άλλα προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι παραμύθι, αλλά η πραγματικότητα στη ζωή μας. Το ότι ένα δικό μας πλοίο έμεινε στη θάλασσα για 182 μέρες, το Horus Race, δεν είναι παραμύθι, είναι ένα ρεκόρ. Είναι πραγματικά μεγάλη προσεξία, μεγάλη ντροπή και μεγάλη ατυχία να περιγράφουμε ως παραμύθι πως το κράτος μας προστατεύει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματά μας. Τι σημαίνει να περιγράφεις τη γαλάζια πατρίδα ως παραμύθι? Τι θέλουν, να περιοριστεί η Τουρκία στον κόλπο της Ατάλειας? Να κόψουμε τις θαλάσσιες συγκοινωνίες με τις φιλικές και αδελφικές χώρες του κόσμου? Να περιορίσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα των θαλάσσιων και αέριων στοιχείων τουρκικών όπλων δυνάμεων? Να εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας? Τέλος πάντων, εκεί του είπαν, του άσκησαν κριτική, εσύ που επί των ημερών σου έγιναν κόσκινο τα σύνορα με τη Συρία, που ακολουθήσατε την πολιτική με την Αίγυπτο και δώσατε το δικαίωμα στην Ελλάδα να ακυρώσει τη γαλάζια πατρίδα με το τουρκολιβικό, με το ελληνογυπτιακή συμφωνία. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει, λέει, και με το Χαφτάρ, είπε ο βουλευτής Μουράτ Εμίρ του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εκεί τα πήρε στο κρανίο, πράγματι κόντεψε να πάθει κάτι. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό. Τούρκοι και Αρμένοι διπλωμάτες συναντώνται σήμερα, 30 Ιουλίου, συναντήθηκαν δηλαδή, στα σύνορα Αρμενίας-Τουρκίας που παραμένουν κλειστά από το 1993, έτσι. Ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών εν μέσω προσπαθειών εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών. Στη συνάντηση, ειδικοί επισταμμένοι, θα συζητήσουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΙΠΕΞ, ο Ντζου Κεσελί. Στην τελευταία συνάντηση στη Βιέννη, τα δύο μέρη συμφώνησαν να ανοίξουν τα χερσαία σύνορα για τους πολίτες τρίτων χωρών, αλλά δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή τους. Ο Πασινιάν επισκέφθηκε 26 Ιουλίου το συνοριακό πέρασμα Μαργκάρα, εκεί με την Τουρκία. Η Αρμενία έχει δηλώσει ότι το Ερεβάν επιδιώκει την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των συνόρων τους και της εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων. Από το 1993 οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις λόγω του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επίσης, τι είπε τώρα, άρχισε και το παίζει άλλο βιολί ο Πασινιάν. Προέτρεψε πρόσφατα τους συμπατριώτες του να ξεπεράσουν το τραύμα της σφαγής, της γενοκτονίας δηλαδή, και να σταματήσουν να νοσταλγούν τη χαμένη πατρίδα τους. Ειδικότερα μιλώντας στις 24 Απριλίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, είπε ότι το διαρκές τραύμα εμποδίζει τους πολλούς Αρμένιους να αξιολογούν αντικειμενικά τις διεθνείς υποθέσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αρμενία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Πάει και το παλιάμπελο από τον Πασινιάν. Ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ζήτησε από τους διπλωμάτες του Ισραήλ να έρθουν σε επαφή με τις χώρες μέλη, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με διπλωμάτες δηλαδή, και να ζητήσουν από τις χώρες αυτές να
οργανώσουν την αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Τι είπε ο δημοσίως ο Κάτς? Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν για εισβολή στο Ισραήλ και την επικίνδυνη ρητορική του, ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς κάλεσε τους διπλωμάτες να συνεργαστούν επιγόντως με όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, ζητώντας την καταδίκη της Τουρκίας και απαιτώντας την αποβολή της από την Περιφερειακή Συμμαχία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ. Απ' την άλλη πλευρά, η Τουρκία πάλι τα ίδια, ακριβώς όπως οι γενοκτόνοι Ναζί λογοδοτούσαν, εκείνοι που επιδιώκουν να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους θα λογοδοτήσουν επίσης, ανέφερε ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών χθες το πρωί. Όπως ήρθε το τέλος του γενοκτόνου Χίτλερ, έτσι θα έρθει και το τέλος του γενοκτόνου Νετανιάχου. Ο Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανάρτησε στο X: ο πρόεδρός μας έχει γίνει η φωνή της συνείδησης της ανθρωπότητας. Αυτοί που προσπαθούν να φημώσουν αυτή τη δίκαιη φωνή, ειδικά οι διεθνείς σιωνιστικοί κύκλοι, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλου πανικού. Η ιστορία έχει τελειώσει με τον ίδιο τρόπο για όλους τους γενοκτόνους δράστες και τους υποστηρικτές τους. Καλά, οι Τούρκοι στο σπίτι του κρεμασμένο δεν μιλούν για σκηνή. Γενοκτόνοι είστε κι εσείς. Αλλά το Ισραήλ δεν έπαιξε σωστά. Χρόνια τώρα τους παρακαλούσαμε, αναγνωρίστε τις γενοκτονίες, γιατί αν τις είχατε αναγνωρίσει, κύριε Ισραήλ Κάτς και όλοι οι άλλοι, τώρα δεν θα μπορούσαν να σας πούν γενοκτόνους. Γιατί θα τους δείχνατε την αναγνώριση, τον νόμο αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων, των Αρμηνίων και των Ασσυρίων, και θα λέγατε στον Ερντογάν και στον Φιντάν: για κοίτα την καμπούρα σου, τρεις γενοκτονίες σε βαρύνουν, εσύ είσαι γενοκτόνος, και όπως λογοδότησε ο Χίτλερ και όσοι άλλοι, θα λογοδοτήσετε κι εσείς. Αυτή είναι η πολιτική. Τώρα τι να σας κάνουμε? Πάντως ο Ερντογάν καλεί τον Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, να μιλήσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και τι του λέει? Έλα να μάθει ο κόσμος αυτά που τραβάτε από τους Ισραηλινούς. Να μιλήσει στη δικιά μας Βουλή, να σας ακούσει ο τουρκικός κόσμος, ο μουσουλμανικός κόσμος κτλ. Να πάμε στο Ισραήλ. Καταρχάς φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης, γιατί γίνονται σοβαρές διπλωματικές διαβουλεύσεις, διεργασίες και πιέσεις να μην ξεσπάσει ένας πόλεμος γενικευμένος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, γιατί αν ξεσπάσει με τη Χεζμπολάχ θα είναι και με το Λίβανο, έτσι δεν? Χεζμπολάχ πλέον ελέγχει τους περισσότερους θεσμούς. Θα δούμε παρακάτω τι συμβαίνει σε αυτό το μέτωπο. Η Χαμάς κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι στη Ρώμη έφερε άλλο χαρτί, με άλλους όρους και όχι αυτούς που είχε υποβάλει στην αρχή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και κατηγορεί τον Νετανιάχου η Χαμάς ότι είναι σαφές από αυτά που μετέφεραν οι μεσολαβητές ότι ο Νετανιάχου επέστρεψε στη στρατηγική της αναβλητικότητας, της υπεκφυγής και της αποφυγής επίτευξης συμφωνίας, θέτοντας νέους όρους και απαιτήσεις. Η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επαναχώρησε από μία πρόταση που είχαν υποβάλει οι ίδιοι στους μεσολαβητές, η οποία είχε βασιστεί σε ένα Ισραηλινό έγγραφο. Η Ουάσιγκτον πιέζει. Τώρα, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε χθες, δύο μέρες μετά τη σφαγή των 12 παιδιών στην πόλη Ματζάλ Σάμς, όπου κατηγούν Δρούζοι Άραβες το κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, και εκεί διαμαρτυρήθηκαν οι πολίτες: δολοφόνε, φύγε, δε σε θέλουμε, φώναζαν κάτοικοι κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Όπως αναφέρει το Ισραηλινό Ynet, προσέξτε Ισραηλινό, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε το Ματζάλ Σάμς δύο μέρες μετά το θάνατο των 12 παιδιών. Στη διάρκεια της επίσκεψης, κάτοικοι της περιοχής φώναζαν στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό: δολοφόνε, φύγε, δεν σε θέλουν, είσαι σκουπίδι, μην εκμεταλλεύεσαι την καταστροφή εις βάρος των θυμάτων μας. Μετά ο Νετανιάχου δήλωσε, είναι σημαντικές οι δηλώσεις: το κράτος του Ισραήλ δεν θα το βάλει και δεν μπορεί να το βάλει στην ατζέντα. Η απάντησή μας θα έρθει και θα είναι σκληρή. Ο Νετανιάχου περιηγήθηκε στον οικισμό, είπαμε,
και συνοδευόταν από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας ΣΥΜΠΕΤ, Ρόνεν Μπαρ. Τους ενημέρωσαν οι τοπικοί. Η Χεζμπονάχ με την υποστήριξη του Ιράν εκτόξευσε έναν ιρανικό πύραυλο εδώ, ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή 12 αγνών ψυχών που έπαιζαν ποδόσφαιρο και δυστυχώς δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, δήλωσε ο Νετανιάχου. Πηγή της Χεζμπονάχ δήλωσε ότι η οργάνωση άρχισε να μετακινεί πυράβλους ακριβίας από φόβο μήπως δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ. Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο πρακτορείο Associated Press ότι η θέση της Χεζμπονάχ δεν είχε αλλάξει και η οργάνωση δεν ενδιαφέρεται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά αν προκύψει ένας τέτοιος πόλεμος θα πολεμήσουμε άνευ ορίων. Καλά, εδώ έγινε ένα πρωτοφανές, προσέξτε. Ισραηλινοί ακροδεξιοί διαδηλωτές εισέβαλαν σε στρατιωτική βάση διαμαρτυρόμενοι και σε ένδειξη συμπαράσταση σε στρατιώτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου. Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από τη βάση ΣΔΕ ΤΕΙΜΑΝ μετά τη σύλληψη των κατηγορούμενων εφέδρων από την Ισραηλινή στρατιωτική αστυνομία. Ο Νετανιάχου καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε να υπάρξει ηρεμία. Σύμφωνα με το BBC, διαδηλωτές εισέβαλαν σε δεύτερη στρατιωτική βάση, όπου έφεδροι οδηγήθηκαν για ανάκριση και η στρατιωτική αστυνομία τους απομάκρυνε τους πολίτες που εισέβαλαν. Η βάση ΣΔΕ ΤΕΙΜΑΝ στο νότιο Ισραήλ βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο αναφορών για κακομεταχείριση κρατουμένων που μεταφέρονται εκεί από τη Γάζα. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, τις οποίες επικαλείται το BBC, τουλάχιστον 9 Ισραηλοί στρατιώτες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστίνιου κρατουμένου, φερόμενου μέλος της Χαμάς που συνελήφθη στη Γάζα. Τη Δευτέρα, δεκάδες διαδηλωτές συμπεριλαμβανομένων ακροδεξιών βουλευτών από τον κυβερνητικό συνασπισμό εισέβαλαν στη στρατιωτική βάση, άκουσαν βουλευτές, φωνάζοντας: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τους φίλους μας. Σίγουρα όχι για τους τρομοκράτες». Κάποιοι στρατιώτες στη βάση φέρονται να χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον στελεχών της στρατιωτικής αστυνομίας που έφτασε για να συλλάβει τους εφέδρους. Δηλαδή και στρατιώτες τα έβαλαν με τη στρατιωτική αστυνομία. Ο Υπουργός Άμυνας Γιώαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η έρευνα για τη συμπεριφορά των στρατιωτών πρέπει να συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι ακόμα και σε περιόδους θυμού ο νόμος ισχύει για όλους. Ωστόσο, ορισμένοι Ισραηλινοί πολιτικοί έχουν καταδικάσει τη σύλληψη των εφέδρων. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ χαρακτήρισε τη σύλληψή τους επέσχυντη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιώαβ Γκάλαντ καλεί τον Νετανιάχο να ερευνήσει εάν ο Μπεν Γκβίρ διέταξε την αστυνομία να μην σταματήσει τον όχλο που εισέβαλε στις βάσεις του Ισραηλινού στρατού. Μάλλον ήταν εκεί και τους είπε μην τολμήσετε και τους πιάσετε. Η εφημερίδα Μαρίβ φιλοξενεί δηλώσεις τριών, όχι δηλώσεις, ένας αρθρογράφος, ο Μπεν Κάσπιτ, λέει: «Το Ισραήλ δεν βρίσκεται στα πρόθυρα του χάος. Είναι σε κατάσταση χάος. Τα βίντεο κλιπ που δείχνουν δεκάδες ή εκατοντάδες Ισραηλινούς να προσπαθούν να εισβάλλουν στις πύλες στρατιωτικών βάσεων είναι σύμβολο της αποσύνθεσής μας. Ο Νετανιάχου είπε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα μακριά από την πλήρη νίκη, αλλά εμείς ανακαλύψαμε χθες ότι βρισκόμαστε ένα βήμα μακριά από τον εμφύλιο πόλεμο». Ο υποστράτηγος Γιζραήλ Ζιβ, πρώην αρχηγός επιχειρήσεων στον Ισραηλινό στρατό: «Ανησυχώ όχι μόνο για τη διάλυση του Ισραηλινού στρατού, αλλά και για τη διάλυση του κράτους του Ισραήλ». Ο Γαβίας Κενάζη, πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και τώρα νομίζω βουλευτής: «Τα γεγονότα που συνέβησαν χθες το βράδυ με την εισβολή σε βάση του Ισραηλινού στρατού σηματοδοτούν την αρχή του τέλους του κράτους του Ισραήλ». Λοιπόν, οι στρατιώτες έχουν αρκετές φωτογραφίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, φορούν ένα σήμα εδώ στο πλευρό στις στολές τους που απεικονίζει έναν χάρτη του Μεγάλου Ισραήλ, ο οποίος περιλαμβάνει τμήματα της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, της Συρίας και του Λιβάνου. Η Κίνα υπόσχεται να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών: «Οι δολοφονίες και οι καταστροφές στη Γάζα έχουν γίνει αφόρητες και ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει».
Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πετούν χαμηλά πάνω από τον ουρανό της Βηρετού και σπάνε το φράγμα του ήχου. Καταλαβαίνετε, γίνεται εκεί για να δείξει το Ισραήλ, είμαστε εδώ. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε στόχους στην πόλη Τζιμψίτ στο νότιο Λίβανο. Η υπηρεσία τύπου του Ισραηλινού στρατού ανέφερε επίθεση σε περισσότερους από 10 στόχους στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Την ίδια στιγμή, ρουκέτες από το Λίβανο κατευθύνονται προς την Κυριάτ Σιμώνα, παραμεθόρια πόλη του Ισραήλ, και σε άλλους οικισμούς. Η Χεζμπολάχ έπληξε με πυράβλους διάφορους στόχους στην περιοχή. Λένε οι Χεζμπολάχ ότι σκοτώθηκε ένας στρατιώτης από αυτές τις επιθέσεις. Επήγον μήνυμα του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών προς τους πολίτες της χώρας του στο Λίβανο. Φύγετε αμέσως, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Ανώτερη πηγή της Χεζμπολάχ είπε στο Αλ Τζαζίρα: λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις Ισραηλινές απειλές και προετοιμαζόμαστε για αυτές. Αυτό που λέει ο εχθρός, σκληρό και περιορισμένο χτύπημα, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι επιθετικότητα ανεξάρτητα από την κλίμακά του. Οι απεσταλμένοι μας είπαν για τις σχέσεις τους με το Ισραήλ για να αποτρέψουν τη ζημιά στους αμάχους, αλλά δεν τους εμπιστευόμαστε. Οι απεσταλμένοι μας είπαν, δηλαδή διάφοροι και ο Άμος Χοκστάιν, ότι δεν θα χτυπήσουν τη Βηρετό και δεν θα χτυπήσουν αμάχους. Λέει, εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε τους Ισραηλινούς. Μας ζήτησαν να μην απαντήσουμε στην αναμενόμενη επίθεση και τους ενημερώσουμε για την άμεσή μας να το κάνουμε. Σίγουρα θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηγεσία της Χεζμπολάχ θα αποφασίσει για τη μέθοδο και την κλίμακα απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση. Είμαστε σε θέση να επιτεθούμε εντατικά σε στρατιωτικούς στόχους στη Χάιβα, στο Κολάν και στο Ραμάτ Ντέιβιν. Δεν περιμένουμε χερσαία εισβολή, έστω και περιορισμένη στο Λίβανο, αλλά είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Δύο σοβαρές επισκέψεις στην Τεχεράνη. Ο Χανίγια επισκέφτηκε τον νέο πρόεδρο του Ισραήλ, αλλά και ο γραμματέας τύπου του κόμματος Ανσαρουλάχ της Ιεμένης συναντήθηκε και αυτός με τον Πεζεσκιάν και δήλωσαν ότι θα συνεργαστούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, με βάση αυτά που διαβάζουμε από διεθνή μέσα, από όλες τις πλευρές, η κατάσταση φαίνεται ότι βαίνει προς αποκλιμάκωση. Γίνονται προσπάθειες να αποδεχθεί η Χεζμπολάχ, αφήστε τι λένε δημοσίως, ένα κτύπημα ως απάντηση στην δολοφονία 12 παιδιών, ένα κτύπημα περιορισμένο, σκληρό αλλά περιορισμένο και σε έκταση και σε χρονική διάρκεια, και αν απαντήσετε εσείς αυτό, και αυτό να είναι περιορισμένο. Δηλαδή να δούμε το μοντέλο που λειτουργήσε στην επίθεση του Ιράν και στην απάντηση του Ισραήλ. Αυτά συνάγονται από αυτά που διαβάζουμε, επαναλαμβάνω. Πάντως οι πιέσεις των ΗΠΑ και το ενδιαφέρον που δείχνουν για να μην έχουμε ένα γενικευμένο πόλεμο είναι μεγάλος. Παρόλα αυτά, ταξιδιωτικές οδηγίες από τη Βρετανία, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από τη Γερμανία, για να φύγουν οι πολίτες από το Λίβανο, έρχεται η μία μετά την άλλη ταξιδιωτικές οδηγίες. Είπαμε ότι η κυβέρνηση Βηρετού λέει μην βομβαρδίσετε τη Βηρετό και μην σκοτώσετε αμάχους. Αυτούς τους όρους θα δούμε εάν αυτό. Και η Μελώνη τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και είπε μην πέσετε στην παγίδα των αντιπίνων. Επίσης το Ισραήλ φέρεται να βομβάρδισε στόχους δύο αντιαεροπορικά συστήματα στην πόλη Ντεράα στη νότια Συρία, εκεί ζουν. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πού στηρίζεται ο Ερντογάν και το λέει, γιατί έκανε τη δήλωση και ο Μπαχτσελή. Οι Τούρκοι δεν κάνουν στην τύχη τις δηλώσεις. Και όταν έλεγε θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ ο Ερντογάν, κάποια σχέδια του δείχνανε και η πολιτική έκφραση των σχεδίων ήταν θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ ή θα χτυπήσουμε την Αθήνα. Γιατί το έλεγε. Του δείχνανε τους κύκλους ότι είναι η Αθήνα μέσα στην εμβέλεια των πυράβλων που κατασκευάζει η Τουρκία ή που ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Τώρα επεξεργάζονται σενάρια οι Τούρκοι και με βάση κάποιο σενάριο μπορεί το Ισραήλ, κάποιος αμφιβάλλει, είναι ισχυρό το Ισραήλ. Ασφαλώς είναι ισχυρό. Και έχει και τρομερή πολεμική αεροπορία, υψηλή τεχνολογία. Αλλά όλα αυτά
εάν δεν υποστηριχτεί ενεργά από τις ΗΠΑ, παρότι είναι, έχουν εκπληκτικές ενόπλες δυνάμεις και δεν είναι μόνο τα όπλα και τα πυρομαχικά, έχουν και ο λαός ολόκληρος είναι στρατευμένος. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν διαβάσεις, αλλά είναι στρατευμένοι. Παρόλα αυτά, άμα αρχίσουν να τους βαράνε από όλες τις πλευρές, εάν δεν είναι παρούσα η Αμερική, εκτίμηση κάνω, θα κινδυνεύσει η ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θα μπουκάρει. Δεν θα πάει έτσι. Στην περίπτωση που βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας, θα μπουκάρει η Τουρκία. Εντάξει, σε περίπτωση που βρεθεί, κάποιος λέει έχει πυρηνική βόμβα, τι θα την κάνει, πού να τη ρίξει. Μόνο στο Ιράν μπορεί να τη ρίξει. Άμα τη ρίξει εκεί γύρω, θα πεθάνει και το ίδιο το Ισραήλ από τη ραδιενέργεια. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ. Υπάρχουν εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, όχι εκτιμήσεις, και στοιχεία έχουν οι άνθρωποι, έτσι, δεν τα λένε τυχαία, ότι κάποιοι Αμερικανοί, εν γνώση τους, Αμερικανοί πολίτες, προωθούν, παίρνουν εντολές από το Ιράν και από τη Ρωσία και προσπαθούν να επηρεάσουν Αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν τον έναν ή τον άλλον. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν τον Τραμπ, λένε οι μυστικές υπηρεσίες τον ΗΠΑ. Οι Ιρανοί υποστηρίζουν την Κάμαλα Χάρις, γιατί ο Τραμπ, το φοβούνται τον Τραμπ, ο Τραμπ ήταν αυτός που ακύρωσε τη συμφωνία για τα πυρηνικά τότε, βγήκε η Αμερική από εκείνη τη συμφωνία. Επίσης λένε και για την Κίνα. Έχουμε δηλώσεις και από τη Ρωσία και από την Κίνα και από το Ιράν που λένε εμείς δεν αναμειγνιόμαστε. Η εκτίμησή μου, για να το λένε αυτό, οι μυστικές υπηρεσίες έχουν στα χέρια τους στοιχεία ότι κάτι γίνεται. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είμαι έτοιμος να βγω σε μια τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις, ευκολότερη είναι αντίπαλος για μένα από ότι ήταν ο Μπάιντεν, λέει. Πώς γίνεται αυτό ρε Ντόναλντ, πώς είναι δυνατόν, ο άλλος καημένος δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Τραμπ για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, και αυτός άσκησε σκληρή κριτική για την διακομόδηση του μυστικού δείπνου και για την προσβολή της χριστιανικής θρησκείας, και είπε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ντροπή. Νομίζω ότι ήταν κρίμα αυτό που έγινε. Ο Τραμπ προειδοποίησε τους Αμερικανοεβραίους ότι αν δεν τον ψηφίζουν, το Ισραήλ δεν θα αντέξει για πολύ. Τι είπα πριν από λίγο. Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance του Τραμπ. Το γεγονός είναι γεγονός ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει γίνει ανοιχτά αντίθετο στις οικογενειακές αξίες και εφαρμόζει αντίστοιχες πολιτικές να διαλύσουν την οικογένεια. Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά και σε 10 χρόνια μπορεί να είναι 50 τρισεκατομμύρια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απίφθινε έκκληση στις αρχές των ΗΠΑ να εργαστούν αποφασιστικά για τη μείωση του εθνικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, επειδή αποτελεί απειλή τόσο για την Αμερικανική όσο για την παγκόσμια οικονομία. Δεν το ξέρω το θέμα, είδα και ένα άρθρο σήμερα άλλο, λένε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Blinken, IPEX. Ο Αμερικανός IPEX και ο επικεφαλής του Πενταγώνου Lloyd Austin ανακοίνωσαν ότι διαθέτουν 500 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της άμυνας των Φιλιππίνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιστεύουν ότι η διπλωματία είναι ο καλύτερος τρόπος αλληλεπίδρασης με το Ιράν. Η προσέγγιση, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ιστορικών των ΗΠΑ, η προσέγγιση της Ουάσιγκτον στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η διπλωματία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης του πυρηνικού ζητήματος του Ιράν. Εάν το Ιράν θέλει να ακολουθήσει μια νέα προσέγγιση, μπορεί να κάνει άμεσα βήματα όπως η πλήρη συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Το Πεντάγωνο θα μεταφέρει στην Ουκρανία ένα νέο πακέτο όπλων αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρέσβης των ΗΠΑ της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον λέει: οι ΗΠΑ καίνε κολοσσιαία κεφάλαια στην αιστεία της Ουκρανικής σύγκρουσης, παρότι το εθνικό χρέος έχει φτάσει τα 35 τρισεκατομμύρια δολάρια.
μικραίνει ο κατάλογος των υποψηφίων αντιπροέδρων της Κάμαλα Χάρις. Δύο που μέχρι τώρα φερόντουσαν ότι είναι υποψήφοι, δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται. Ο ένας είναι ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ, και η άλλη είναι η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Βίτμερ. Μένουν λοιπόν τώρα ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζορζ Σαπίρο, ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Αντί Μπεσίαρ, ο γερουσιαστής της Αριζόνας, Μαρκ Κέλλι, και ο κυβερνήτης της Μενεζότα, Τιμ Γουόλτς. Τώρα, αυτό που έχει ως στόχο η Καμάλα Χάρις είναι να εξασφαλίσει τις πολιτείες κλειδιά, να κάνει χειρονομίες προς μετριοπαθείς και αναποφάσιστος, να προσελκύσει γυναίκες και νέους και να δώσει μηνύματα στις περιοχές που έχουν αποβιομηχανοποιηθεί. Εκεί επικεντρώνεται τώρα η στρατηγική της προεκλογικής της ομάδας που κάνει την εκστρατεία. Η 22η πολιτεία που εφαρμόζει μία απαγόρευση στην άμπλωση. Λοιπόν, σήμερα το πρωί περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο γυναίκες της Αϊόβα ξύπνησαν με λιγότερα δικαιώματα από όσα είχαν την περασμένη νύχτα εξαιτίας μίας νέας τραμπικής απαγόρευσης της άμβλωσης, έγραψε σήμερα η Κάμαλα Χάρις. Τι λέει ο νόμος που τέθηκε σε εφαρμογή? Απαγορεύει τις περισσότερες περιπτώσεις άμβλωσεων από τη στιγμή που εντοπίζεται καρδιακός παλμός ή σε γενικές γραμμές στις 6 εβδομάδες κοίησης. Από τη στιγμή που υπάρχει καρδιακός παλμός, σου λέει είναι ζωή, δεν μπορείς να την αφαιρείς. Σε αυτό το στάδιο πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ακόμα ότι είναι έγκυες για να κάνουν μέχρι πριν τις 6. Και σου λέει μετά που γνωρίζουν, άμα δεν το θέλουν, τι θα κάνουν. Αυτή είναι η 22η πολιτεία. Λέει η Κάμαλα Χάρις, τον Νοέμβριο θα μπλοκάρουμε τις ακραίες απαγορεύσεις του Τραμπ σχετικά με την άμβλωση, στις κάλπες θα τον μπλοκάρουμε. Παίζει αυτό το θέμα πολύ στις ΗΠΑ. Η Berliner Zeitung αναφέρεται στους G20, δηλαδή στην ομάδα των 20 πλουσιότερων χωρών, και λέει ότι οι G7, δηλαδή οι 7 πλουσιότερες χώρες από την μια πλευρά και από την άλλη οι BRICS και ο Παγκόσμιος Νότος, δεν επιτρέπουν σε αυτόν τον οργανισμό του G20 να λειτουργήσει. Αλλού πάει ο ένας, αλλού πάει ο άλλος, και θα είναι δύσκολη η αποστολή της Βραζιλίας, που έχει την σύνοδο κορυφής των G20 στις 18-19 Νοεμβρίου, να φέρει σε πέρα στην αποστολή της. Θα έχει δυσκολίες ακριβώς εξ αυτού του λόγου. Πάμε. Ο σύμβολος του Προέδρου της Ουκρανίας, Μικαήλ Ποντόλιακ, ζητά την καταστροφή της γέφυρας της Κρυμαίας και την επίθεση στα συνοριακά εδάφη της μέσα στη Ρωσία. Υπάρχει η βούληση, έχουμε τη βούληση και τα μέσα, είναι ανάγκη να καταστραφούν οι υποδομές και η υποστήριξη που λαμβάνει ο ρωσικός στρατός μέσω αυτών των υποδομών. Αυτή είναι η στιγμή κλειδί αυτού του πολέμου. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το παράνομο κατασκευαστικό έργο με τη μορφή της γέφυρας της Κρυμαίας, ισχύει για ολόκληρη την υποδομή που εκτείνεται κατά μήκος της ακτής. Και το ίδιο συμβαίνει και με την περιοχή του Ροστόφ, η σιδηροδρομική κόμβη που κατασκευάζει η Ρωσία εκεί πρέπει να καταστραφούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τους ηγέτες των χωρών να λάβουν άμεσα αντίμετρα κατά της Ουγγαρίας, επειδή έχει θεσπίσει μέτρα για χορήγηση βίζας για 6 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και της Ρωσίας. Λέει, διευκολύνει τους Ρώσους να μπαίνουν στην Ουγγαρία, δεν ξέρω αν από εκεί θα μπαίνουν και στην Ευρώπη, και εκεί θα κάνουν κατασκοπία. Αυτό ζήτησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Φίτσο, θα το πω πολύ ανοιχτά. Αυτός, παρότι έφαγε τις σφαίρες, δεν βάζει μυαλό, σε εισαγωγικά το λέω έτσι. Ακόμα και το πρόβλημα με τη διέλευση του ρωσικού πετρελαίου μέσω της Ουκρανίας, που το απαγόρευσε για να τους πιέσει την Ουγγαρία και την Σλοβακία η Ουκρανία, ακόμα και η απαγόρευση δεν μπορεί να αλλάξει τη θέση μας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος πρέπει να ολοκληρωθεί με μια
πρώιμη εκεχηρία και όχι να επεκταθεί τεχνητά με τον μη ρεαλιστικό στόχο να φέρει τη Ρωσία να πέσει στα γόνατα και με πραγματικό στόχο, ο πραγματικός στόχος της επιμήκυνσης, τεχνικής επιμήκυνσης του πολέμου, είναι να κερδίσουν οι βιομηχανίες όπλων. Ο Φιλανδός πρόεδρος Στουμπ ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πάντως πριν 2,5 μήνες έλεγε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία βρίσκεται μέσα στο πεδίο της μάχης. Εκεί θα κερδιθεί. Ο πρόεδρος Φιλανδίας λοιπόν δήλωσε στη Le Monde: «Φτάσαμε στο σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και η πραγματικότητα είναι ότι η Κίνα, οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου και η Ρωσία θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις». Σύμφωνα με τον Φιλανδό πρόεδρο, ο Ζελένσκι από την αρχή ήθελε να κερδίσει την πρωτοβουλία στη διαδικασία συζήτησης επίλυσης της σύγκρουσης. Ωστόσο, η μπάλα σήμερα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας και από αυτή την άποψη είναι απίθανο να αλλάξει κάτι στο πεδίο. Ο πρόεδρος της Φιλανδίας σημείωσε ότι η Δύση εξακολουθεί να επιμένει ότι η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδαφος της Ουκρανίας και τις προσαρτημένες περιοχές της. Ωστόσο, τώρα παραδέχεται ότι αυτό το συμπέρασμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπόθεση. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου η Ουκρανία θα αναπτύξει ένα νέο σχέδιο δράσης για την ειρήνη. Θα ξεκινήσουν λεπτομερείς συζητήσεις με τις σχετικές χώρες για θέματα εδαφικής ακεραιότητας. Τώρα έχουμε αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν Ρώσοι παρατηρητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πάνε στο ξενοδοχείο τους. Κρύφτηκαν επειδή υπάρχουν διαδηλώσεις. Δεν είμαι σε θέση να πω εάν οι διαδηλώσεις είναι πραγματικές ή υποκινούμενες. Ή υπάρχει αντίδραση του κόσμου και υπάρχουν κάποιοι που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δεν είμαι σε θέση. Πάντως υπάρχουν διαδηλώσεις, υπάρχει και ένας νεκρός. Η Ρωσία, η Κίνα, η Κούβα έχουν δεχθεί το αποτέλεσμα. 52-42 νομίζω, 52 ο Μαδούρο, 42 η αντιπολίτευση. Ποιοι αμφισβητούν όμως την νίκη του Μαδούρο? Είναι ο Παναμάς, το Μεξικό, η Χιλή, είναι 7 αμερικανικές χώρες και είπε ο Μαδούρο, διακόπτω σχέσεις, να έρθουν όλοι οι διπλωμάτες. Ορισμένες χώρες διώξαν τους διπλωμάτες τους Βενεζουελιάνους και κάλεσαν τους δικούς διπλωμάτες από το Καράκας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, είπαμε η λίστα των 7 χωρών: Αργεντινή, Χιλή, Κώστα Ρίκα, Παναμάς, Περού, Δομινικανή Δημοκρατία και Ουρουγουάη. Ενώ αναγνωρίζουν, όπως είπαμε, Ρωσία, Κούβα, Ονδούρα και Βολιβία. Είπαν ότι αναγνωρίζουν. Τρακόσα πολεμικά πλοία και 20.000 ναύτες και της πολεμικής αεροπορίας του ναυτικού της Ρωσίας διεξάγουν αεροναυτικές ασκήσεις και είναι πλοία και αεροπλάνα από 4 στόλους. Ο στόλος του Βορρά, ο στόλος του Ειρηνικού, ο στόλος της Βαλτικής και ο στόλος της Κασπίας. Πού είναι ο στόλος του Ευξηνοπόντου? Λείπει. Οι Ουκρανοί λένε ότι το 1/3 του στόλου το έχουν βυθίσει και ανάγκασαν τη Ρωσία να φύγουν από τη Σεβαστούπολη και να πάνε στην ναυτική βάση που ήταν η έδρα του στόλου του Ευξηνοπόντου. Ήταν ακόμα και πριν τον πόλεμο εκεί, με βάση ειδική συμφωνία, και τώρα είναι στο Νοβοροσίσκ. Υπάρχουν και συζητήσεις γίνονται να όσοι παίρνουν ρωσική υπηκότητα ξένοι να είναι υποχρεωτική στράτευσή τους και επίσης υπάρχουν προβλήματα μετά την επιβολή κυρώσεων το Δεκέμβρη του 23 από τις ΗΠΑ σε τράπεζες που συναλλάσσονται με συγκεκριμένες ρωσικές εταιρείες που εμπλέκονται στο στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις συναλλαγές μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, ακόμα και σε Γουάν.
και κάνουν τις πληρωμές μέσω στα σύνορα, μέσω μεταπρατών, των παλιών σαράφιδων που λέγαμε, και έτσι επιβαρύνεται, λέει, μέχρι και 30% το κοστολόγιο των συναλλαγών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ευτυχώς, αν είναι αλήθεια αυτά που σας μετέφερα, έχουμε αποκλιμάκωση, γιατί αν γίνει γενικευμένος πόλεμος, δεν ξέρω αν θα μας πάρουν τα σκάγια, αλλά σίγουρα θα έχουμε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και η Κύπρος και η Ελλάδα. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.